Ο θάνατος ενός μοιχού διακούνου. Διαβάζουμε, φίλοι μου, από τον βίο του Ιωσίου Ανδρέα διαχριστών Σαλού. Ένα περιστατικό ενός μοιχού διακούνου που βρήκε φρικτό θάνατο και αιώνια κόλαση. Όταν γύρισε ο Επιφάνιος στο σπίτι του, ο μαθητής του Ιωσίου, ήρθε κάποιος νέος και το ανήγγειλε: «Κύριε μου, ο αγαπητός ο Ραφαήλ, ο διάκονος δηλαδή, αρρώστησε και ζητάει να τον επισκεφθείς. Ένα μόνο σύντομα, γιατί είναι τελευταία του, ίσως δεν τον προλάβεις». Εκείνος δάκρυσε στο άκουσμα και ακολούθησε τον αγγελιοφόρο στο σπίτι. Κάθισε κοντά στον άγνωστο και διαπίστωσε πως πλησιάζει πράγματι το τέλος του. Επειδή μάλιστα το έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη, τον έκλαψε για πολλή ώρα. Όταν σταμάτησε το κλάμα, ο ασθενής άρχισε να αγωνιά και να οδύρεται τόσο, ώστε τρόμαξε όλους τους οικιακούς. Φοβήθηκε και ο Επιφάνιος γι' αυτό και τον ρωτούσε τι έπαθε. Ο Ραφαήλ κάποια στιγμή συνήλθε και βλέποντας τον, του λέει: «Αλίμονό μου, γλυκίδα τα αδελφέ, όλα τα πνευματικά μου έργα τα σκόρπισαν οι δαίμονες. Καθώς έπεσα σε λίθαργο, από τον υψηλό πυρετό, τους είδα να ζυγίζουν μαζί με τους αγγέλους όλα όσα έπραξα σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς, οι αμαρτίες ξεπέρασαν τις αρετές μου. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι δεν θα κατασκηνώσω με τους δικαίους, αλλά θα καταδικαστώ στο πύρτο εξώτερων». Είδα τους Αγίους Αγγέλους να φεύγουν λυπημένοι. Ένας μάλιστα από αυτούς γύρισε και μου είπε: «Αλίμονό σου, ταλέπορε, γιατί πέρασες απρόσθεκτα τη ζωή σου». Ενώ έλεγε αυτά στον Επιφάνιο, ο διάβολος θύμωσε και του τάραξε τα σπλάχνα. Οπότε ο Άριστος άρχισε να σπαράζει και να πληγώνει το κορμί του, ξεστομίζοντας άπρεπα λόγια. Ο Επιφάνιος του συμπόνεσε και παρακάλεσε μυστικά με δάκα το Θεό να μετριάσει την τιμωρία του. Ο Σατανάς όμως παρέστηκε εκεί με τους άλλους δαίμονες. Κατάλαβε ότι ο Επιφάνιος προσεύχονταν και μάλιστα για τον ασθενή. Έγινε τότε έξω φρενών και σκέφτηκε να τον κρεμίσει στα καταπακτή που είδε να χάσει δίπλα στο κάθισμά του. Ο Επιφάνιος όμως το πήρε είδηση και μετέωσε το σχέδιο του. Μετά την αποτυχία του Παμύρος, έστρεψε την οργή του επάνω στον άρρωστο, ο οποίος άρχισε να μαδά τα γένια του και να τα βγάζει έξω και να βγάζει έξω τη γλώσσα του αδιάντροπα. Ύστερα να κάθισε στο κρεβάτι και βέλεζε σαν κατσίκα ή γάβιζε βαριά σαν τσομπανό σκυλό όσους του παραστεκούνταν. Φόβος πολύς κατάλαβε όλους, καθώς άκουγαν τον δαίμονά του να γαυγίζει τόσο άγρια. Ρώτησαν λοιπόν τον Επιφάνιο: «Πώς πήρε τόση εξουσία ο διάβολος επάνω του και τι τον ταλαιπωρεί έτσι?» «Αδελφή μου», αποκρίθηκε εκείνος, «δεν μπορώ να πω τίποτε. Ίσως όμως να βρίσκεται εχμάλωτος σε κάποιο πάθος για το οποίο δεν μετανόησε ή δεν εξομολογήθηκε. Και τους αμετανοήτους, όπως γνωρίζετε, τους κληρονομεί ο διάβολος». Εκείνη τη στιγμή, και ενώ δοκίμαζε αυτό το μαρτύριο, ο άρρωστος ξεψύχησε. Μετά από μερικές μέρες συνήθισε τον Όσιο νέος και του φανέρωσε τα σχετικά με τον Ραφαήλ, τον διάκονο δηλαδή. Παρακαλούσε μάλιστα να μάθει για ποιο λόγο πέθανε γαυγίζοντας σαν σκύλος. «Εκείνος, παιδί μου», του είπε ο Όσιος, «ήταν μοιχός και μνησίκακος. Άφηνε τη σύζυγό του και αμάρτανε χωρίς φόβο με την υπερέτρια. Αν και διάκονος, δεν φοβόταν την παντοδύναμη και απρόσιτη θεότητα. Συναισθανόταν την αμαρτωλότητά του, αλλά δεν έπαβε να λειτουργεί. Μύχευε και καταφρονώντας τα φρικτά και ζωπαία μυστήρια, πήγαινε και λειτουργούσε, νόμιζε πως θα ξεγελάσει έτσι το Θεό. Ο ιερέας και ο διάκονος που πορνεύουν ή μυχεύουν είναι καταραμένοι από το Θεό. Ο λειτουργός πρέπει να είναι πολύ καθαρός για να παρασταθεί στο Άγιο Θυσιαστήριο. Ρυπαρούς λειτουργούς, παιδί μου, καθώς γνωρίζεις, δεν δέχεται ο Θεός. Μισή τους μοιχούς και αμαρτωλούς, μερικοί όμως χριστιανοί όλα αυτά, καθώς και τα παραγγέλματα των πατέρων τα θεωρούν παραμύθια. Γι' αυτό αμαρτάνουν χωρίς φόβο και ικανοποιούν τις επιθυμίες τους και δεν σκέπτονται πως όλα αυτά θα εξεταστούν με αυστηρή ακρίβεια και δικαιοσύνη την ώρα του θανάτου. Εκείνη τη φρικτή ώρα αποστέλλεται στην ψυχή ο πικρός και άγριος δράκοντας, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, και ερευνά τα πονηρά έργα της και τη δική με τους αγγέλους του Θεού να την κληρονομήσει. Πολλοί πορνεύουν και μοιχεύουν ξένιαστα, γιατί δεν ξέρουν τι φρικτός θα να τους περιμένει, τι οδύνη και θρήνος και οδυρμός.
Ποιος όμως μπορεί να παραστήσει εκείνα που τους περιμένουμε το θάνατό τους, τα οποία και οι άγγελοι, καθώς τα βλέπουν, φρύτουν και τρέμουν? Η φωτιά της κολάσεως είναι τόσο δυνατή, ώστε να προσβάλλει ακόμα και αυτή την ασώματη φύση των αγγέλων που ξέπεσαν, δηλαδή των δαιμόνων. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον φίλο σου, τον Ραφαήλ, τον Διάκονο. Η ώρα του θανάτου τον βρήκε αμετανόητο και ανεξομολόγητο. Ήρθε ο Δράκοντας και οι άγιοι άγγελοι εξέτασαν τα έργα του και βρήκαν την ψυχή του μολυσμένη και σαπισμένη, πασαλημένη με ακαθαρσίες και θυάφη. Έτσι λοιπόν την κληρονόμησε ο διάβολος και την τιμώρησε όπως του άρεσε. Ο ιερέας πρέπει να είναι πολύ ακριβής και καθαρός. Όταν μπαίνει στο θυαστήριο ο ευαρημένος, όχι μόνο δεν ωφελείται, αλλά δέχεται και περισσότερο κρίμα.